Ναι, είναι σαφής ο λόγος του Θεού. Λέει, «Ον αγαπά», «ον» είναι αναφορικό. Αυτόν που ο Κύριος τον αγαπάει, παιδεύει. Έτσι, παιδεύει σημαίνει παιδαγωγή, δεν τον βασανίζει. Αλλά όπως ο πατέρας με εκπαιδεύει το παιδί του, το διαπαιδαγωγεί, έτσι, η καλή μητέρα την κόρη της, το παιδί της κλπ. Έτσι και ο πατέρας, αν καλός, ο Θεός πατέρας, αν καλός πατέρας, μας παιδαγωγεί. Πώς μας παιδαγωγεί, με πάρα πολλούς τρόπους, έτσι. Πρώτα απ' όλα, με τη συνείδηση που έχουμε όλοι οι άνθρωποι μέσα μας. Η συνείδηση είναι η φωνή του Θεού μέσα μας. Όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο γνωρίζουν ότι το να σκοτώσεις είναι κακό. Πώς το ξέρουν όλοι ότι είναι κακό? Και κάποιοι δεν λένε ότι είναι και καλό. Γιατί υπάρχει η φωνή του Θεού που το λέει μέσα σου. Μας παιδαγωγεί μετά με όλο το σύμπαν, με όλη τη δημιουργία. Με τα ζώα, με τα αστέρια. Σου δείχνει πόσο δυνατός είναι ο Θεός. Πόσο σε αγαπάει για να φτιάξει όλο αυτό το σύμπαν για σένα. Πόσο σοφός, τέτοια σοφία που υπάρχει, τέτοια τελειότητα στο σύμπαν, τι διδάσκει, ότι υπάρχει κάποιος τεχνίτης που τα φτιάξει όλα αυτά. Τίποτα δεν γίνεται αυτόματα από μόνο του. Είναι τρέλα αυτό που λένε οι άθεοι, έτσι, ότι όλα γίνανε από μόνο του τυχαία. Με ένα Big Bang. Και τι θα πει το Big Bang και ποιος το έκανε το Big Bang. Και τι είναι η φύση, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά είναι τρέλα. Μας παιδαγωγεί λοιπόν με όλη την κτήση, με όλη τη δημιουργία και με εμάς τους ίδιους, έτσι όταν βλέπει ο άνθρωπος την τελειότητα που υπάρχει στο σώμα του, όλα αυτά που ζει και λοιπά. Μας παιδαγωγεί μετά με το λόγο του, το γραπτό λόγο, έτσι, που υπάρχει στην Παλαιά και στην Κοινή Διαθήκη, όλα αυτά είναι παιδαγωγίες του Θεού. Πόσοι άνθρωποι όμως τα βλέπουν όλα αυτά, πόσοι άνθρωποι ακούν τη συνείδησή τους, πόσοι άνθρωποι διδάσκονται από την κτήση και παίρνουν το μήνυμα ότι υπάρχει Θεός Δημιουργός, Πάνσοφος, Πανάγαθος, Παντοδύναμος, Παν ωραίος, αν το πούμε έτσι μια έκφραση τέτοια, αν το σύμπαν είναι τόσο ωραίο και ένα λουλουδάκι τόσο ωραίο, πόσο πιο ωραίος θα είναι αυτός που το έφτιαξε, έτσι δεν λέει η λογική. Και όμως πόσοι άνθρωποι δεν το πιάνουν αυτό το μήνυμα, και σου λέει, μπα αυτά, τι κάνει η φύση, λέει, ποια φύση βρε. Αντί να πει ο Θεός η φύση, τι είναι η φύση, την είδες πουθενά, τι είναι αυτό που λες. Δεν θέλει να πει ότι είναι, υπάρχει Θεός, δεν πιστεύει. Ανωτέρα δύναμη λένε κάποιοι. Ναι. Λοιπόν, πόσοι άνθρωποι λοιπόν διδάσκονται από τον νόμο του Θεού, από το Ευαγγέλιο. Πόσοι έχουν μπει στον κόπο να διαβάσουν, όχι την Παλαιά Διαθήκη, που ελάχιστοι άνθρωποι την έχουμε διαβάσει ολόκληρη, αλλά την Καινή Διαθήκη, που είναι εύκολο, εφικτό ας πούμε. Και αν όχι την Καινή Διαθήκη όλη, τουλάχιστον τα τέσσερα Ευαγγέλια. Να δεις τι λέει ο Θεός, που σε έπλασε, που σε έφτιαξε. Ελάχιστοι άνθρωποι, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, επειδή μας αγαπάει ο Θεός, μας λέει θα σας δώσω και κάτι άλλο ακόμα. Μήπως και ξυπνήστε. Και μας δίνει τις δοκιμασίες. Μας δίνει μία ασθένεια και εκείνος που έτρεχε κάθε μέρα σε δύο και τρεις δουλειές, 12 και 15 ώρες και κοιμότανε και κινδύνευε να σκοτωθεί από την πολλή δουλειά γιατί νίσταζε. Ξυπνάει γιατί έμεινε ένα χρόνο στο κρεβάτι και είδε λίγο τη ζωή του. Και λέει, για Στάσου, πού έτρεχα εγώ τόσα χρόνια και γιατί έτρεχα έτσι τόσα χρόνια και τι κέρδισα από αυτό το τρεχαλιτό. Και μετά αρχίζει και δοξάζει τον Θεό που τραυματίστηκε, ας πούμε, που έπαθε ατύχημα. Αυτό κάνει ο Θεός. Ή που αρρώστησε, που έπαθε καρκίνο. Και λέει, τι μεγάλη ευλογία ήταν αυτή για μένα. Γιατί τον έκανε να δει την αλήθεια πίσω από τη ζωή του και τη ματαιότητα στην οποία δούλευε όλα αυτά τα χρόνια. Και κυνηγούσε το χρυσό και όχι το Χριστό. Οπότε, μας τη γη λέει πάντα ιών, όν παραδέχεται. Προσέξτε το και αυτό, και οι δοκιμασίες είναι απόδειξη ότι μας αγαπάει ο Θεός. Το κακό είναι να μην έχεις δοκιμασίες.
γιατί δεν είσαι πλέον Υιός όν παραδέχεται. Δεν είσαι γνήσιος, λέει, αλλά είσαι νόθος. Ο πατέρας, ποιο παιδί μαλώνει, το παιδί του ή το παιδί του γείτονα? Το δικό του παιδί δεν μαλώνει. Θα πάρει κανένας πατέρας να μαλώσει το παιδί του γείτονα? Γιατί το δικό του το παιδί το παραδέχεται ότι είναι παιδί δικό του, έτσι. Το άλλο θα πει δεν είναι δικό μου παιδί. Έτσι λέει και ο Θεός, όποιος παραδέχεται ότι είναι δικά του παιδιά, τους μαστιγώνει, τους παιδαγωγεί. Παιδαγωγικά δηλαδή, τους διαμορφώνει, τους φτιάχνει έτσι όπως θέλει, μέσω των δοκιμασιών. Τους επισκέπτεται. Γιατί μπορεί και ένας τέτοιος άνθρωπος να μην δεχθεί την επίσκεψη του Θεού και πόσοι άνθρωποι έτσι που τους συμβαίνουν γεγονότα αντιδρούνε. Και θυμώνουμε το Θεό και φεύγουν τελείως από το Θεό. Ήταν ήδη φευγάτη δηλαδή και τώρα ακόμα περισσότερο. Γιατί λέει, να ορίστε ο Θεός, τόσες φορές του είπα να μου κάνει αυτό, λέει, και δεν μου το έκανε. Λες και ήταν υποχρεωμένος ο Θεός να τους κάνει αυτά που του ζητάνε ως υπηρέτης τους. Και μάλιστα του ζητάνε πράγματα τα οποία είναι αυτοκαταστροφικά. Σαν ένα παιδί, ας πούμε, να ζητάει από τον πατέρα το αυτοκίνητο, ενώ είναι μωρό, και ο πατέρας να μην του το δίνει. Και να θυμώνει το παιδί με τον πατέρα, λέει, τι πατέρας εσύ, και δεν μου δίνεις το που σου ζητάω. Μα ο πατέρας το αγαπάει το παιδί του, γι' αυτό δεν του δίνει το αυτοκίνητο, γιατί θα σκοτωθεί, αφού δεν ξέρει να οδηγήσει. Έτσι κάνει και ο Θεός. Αν λοιπόν κάποιος δεχτεί την επίσκεψη αυτή του Θεού, προκόβει. Γι' αυτό ο Θεός δίνει τις δοκιμασίες και τις ασθένειες και τα ατυχήματα και τους θανάτους ακόμα. Για να μας οδηγήσει κοντά Του. Να ολοκληρωθεί αυτή η διάπλαση των οργάνων, των ζωτικών οργάνων, έτσι ώστε όταν γεννηθούμε στην άλλη ζωή, να μπορούμε να ζήσουμε και να μην πεθάνουμε. Άρα κάθε δοκιμασία, να το θυμάμαστε αυτό και εγώ να το θυμάμαι, είναι επίσκεψη Θεού. Υπάρχει μια ωραία ιστορία με τον Άγιο Αμβρόσιο, επίσκοπο Μεδιολάνων, ο οποίος είχε πάει σε ένα πάρα πολύ πλούσιο σπίτι, με μάρμαρα ωραία κλπ. Και εκεί, αφού τον περιποιήθηκαν, τους ρώτησε πάνω στην κουβέντα, έχετε κανένα δυσκολία εδώ, κανένα πειρασμό, κανένα πρόβλημα? Και λένε οι οικοδεσπότες, όχι λέει, συνολικά δεν έχουμε τίποτε. Καλά λέει, κάτι, καμιά δυσκολία? Όχι λέει, τίποτα, τίποτα. Γυρνάει στο διάκο, του λέει, διάκο πάμε να φύγουμε γρήγορα. Πάμε να φύγουμε, αφού το είπε ο δεσπότης. Δεν πήγανε 100 μέτρα και ακούνε ένα τρομερό ήχο. Οι γυρνάνε και τι να δουνε, το σπίτι όλο αυτό είχε σοριαστεί και τους είχε πλακώσει όλους μέσα. Και λέει ο διάκος, λέει, συμβαίνοντας, λέει, πώς το κατάλαβες, και γλιτώσαμε στο παραπέντε. Και λέει, κοίταξε παιδί μου, αυτοί, για να μην έχουν κανένα πρόβλημα, τους είχε καταλήψει ο Θεός. Και να η απόδειξη. Έγινε έτσι ένα μικρό σεισμός, κάτι θα έγινε, και τους πλάκωσε όλους. Τους είχε καταλήψει ο Θεός. Δηλαδή το να μην έχουμε δυσκολίες είναι εγκατάλειψη Θεού, είναι πολύ κακό πράγμα. Το να έχεις δυσκολίες είναι επίσκεψη Θεού, είναι πολύ καλό πράγμα. Αρκεί να τις δεχτείς με χαρά, με ευγνωμοσύνη, με ευχαριστία και με υπομονή. Γιατί σίγουρα έχουν ημερομηνία λήξης όλες, οι δοκιμασίες. Ενώ η κόλαση δεν έχει ημερομηνία λήξης, ούτε και ο παράδεισος ευτυχώς.